Καθημερινά λόγια του Θεού. Αυτή η συζήτηση, μόλις τώρα σχετικά με τη μοχθηρότητα του σατανά, έχει κάνει τους πάντες να νιώθουν ότι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε τόση δυστυχία και ότι η ζωή του ανθρώπου ταλανίζεται από συμφορές. Όμως, πώς νιώθετε τώρα που σας μίλησα σχετικά με την αγιότητα του Θεού και το έργο που Εκείνος πραγματοποιεί επάνω στον άνθρωπο? Πολύ χαρούμενοι. Μπορούμε τώρα να αντιληφθούμε πως ό,τι κάνει ο Θεός, όλα όσα επιμελώς διευθετεί για τον άνθρωπο, είναι άψογα. Οτιδήποτε κάνει ο Θεός είναι χωρίς σφάλμα, που σημαίνει ότι είναι αψεγάδιαστο. Δεν χρειάζεται κανέναν να το διορθώσει, να δώσει συμβουλές ή να κάνει οποιασδήποτε αλλαγές. Όλα όσα κάνει ο Θεός για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά είναι πέραν αμφισβήτησης. Καθοδηγεί τους πάντες από το χέρι, σε προσέχει ανά πάσα στιγμή και δεν έχει φύγει ποτέ από το πλάι σου. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και μεγαλώνουν με αυτού του είδους το υπόβαθρο, μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα μεγαλώνουν μέσα στην παλάμη του Θεού. Ναι. Οπότε εξακολουθείτε τώρα να έχετε μια αίσθηση απώλειας? Όχι. Υπάρχει κάποιος που να νιώθει αποκαρδιωμένος? Όχι. Υπάρχει κάποιος που να νιώθει ότι ο Θεός έχει εγκαταλείψει την ανθρωπότητα? Όχι. Τότε τι στο καλό έχει κάνει ο Θεός? Διατηρεί την ανθρωπότητα. Η μεγάλη έγνοια και περίσκεψη που υπάρχουν μέσα σε οτιδήποτε κάνει ο Θεός είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Επιπλέον, ενώ ο Θεός φέρει εις πέρα στο έργο Του, δεν έχει θέσει ποτέ οποιαδήποτε προϋπόθεση ή δεν είχε ποτέ την απαίτηση από κανένα σας να γνωρίζει το τίμημα που πληρώνει για εσάς, ώστε να νιώθετε βαθιά ευγνώμονες απέναντί Του. Έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν κάτι παρόμοιο ο Θεός? Όχι. Κατά τη μακρά διάρκεια της ζωής, ουσιαστικά, ο καθένας έχει έρθει αντιμέτωπος με πολλές επικίνδυνες καταστάσεις και έχει υποβληθεί σε πολλούς πειρασμούς. Αυτό συμβαίνει επειδή ο σατανάς βρίσκεται δίπλα σου. Το βλέμμα του είναι συνεχώς καρφωμένο επάνω σου. Του αρέσει όταν δέχεσαι τα χτυπήματα της μοίρας, όταν σε βρίσκουν συμφορές, όταν τίποτα δεν σου πάει καλά, και του αρέσει όταν πιάνεσαι στα δίχτυα του. Όσο για το Θεό, Εκείνος σε προστατεύει συνεχώς, σε κρατάει μακριά από τις αλλεπάλληλες κακοτυχίες και συμφορές. Γι' αυτό λέω πως ό,τι έχει ο άνθρωπος, ειρήνη και χαρά, ευλογίες και προσωπική ασφάλεια, είναι στην ουσία όλα υπό τον έλεγχο του Θεού, καθώς Εκείνος καθοδηγεί και αποφασίζει τη ζωή και τη μοίρα όλων των ανθρώπων. Μήπως ο Θεός έχει μια διωγγωμένη αντίληψη για τη θέση Του, όπως λένε μερικοί? Σου λέει, εγώ είμαι ο σπουδαιότερος όλων. Εγώ είμαι Εκείνος που έχει αναλάβει τον έλεγχό σας. Πρέπει όλοι σας να με οικετεύετε για έλεος, ενώ κάθε ανυπακοή θα τιμωρείτε με θάνατο. Έχει απειλήσει ποτέ ο Θεός την ανθρωπότητα με αυτόν τον τρόπο? Όχι. Έχει πει ποτέ, οι άνθρωποι είναι τόσο διεφθαρμένοι που δεν έχει καμία σημασία το πώς τους φέρομαι, οποιαδήποτε πρόχειρη αντιμετώπιση αρκεί. Δεν χρειάζεται να διευθετήσω ιδιαιτέρως καλά τα πράγματα για αυτούς. Έτσι σκέφτεται ο Θεός? Όχι. Έχει ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο ο Θεός? Όχι. Τουν αντίον, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός
αντιμετωπίζει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, είναι σοβαρός και υπεύθυνος. Είναι πιο υπεύθυνος από ό,τι θα ήσουν ποτέ εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Δεν είναι έτσι? Ο Θεός δεν μιλάει βαριεστημένα. Δεν κάνει ότι είναι κάποιος πολύ σπουδαίος. Ούτε τα βγάζει πέρα κοροϊδεύοντας τους ανθρώπους. Αντιθέτως, τίμια και αθόρυβα κάνει αυτά που πρέπει ο ίδιος να κάνει. Αυτά τα πράγματα φέρνουν ευλογίες, ειρήνη και χαρά στον άνθρωπο. Φέρνουν τον άνθρωπο γαλήνιο και χαρούμενο ενώπιον του Θεού και στην οικογένειά του και φέρνουν στον άνθρωπο την καλή λογική, τη σωστή σκέψη, τη σωστή κρίση και τη σωστή πνευματική κατάσταση που πρέπει να έχει για να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού και να λάβει τη σωτηρία του Θεού. Οπότε, ο Θεός δεν υπήρξε ποτέ διπρόσωπος απέναντι στον άνθρωπο κατά το έργο του? Όχι. Επέδειξε ποτέ ψευδή καλοσύνη, κατευνάζοντας τον άνθρωπο με μερικές φιλοφρονήσεις για να του γυρίσει μετά την πλάτη? Όχι. Είπε ποτέ ο Θεός κάτι και μετά έκανε κάτι άλλο? Όχι. Έδωσε ποτέ ο Θεός κενές υποσχέσεις και καυχήθηκε, λέγοντας ότι μπορεί να κάνει κάτι για εσένα ή να σε βοηθήσει με κάτι και μετά εξαφανίστηκε? Όχι. Δεν υπάρχει ούτε εξαπάτηση, ούτε αναλήθεια στο Θεό. Ο Θεός είναι πιστός και ό,τι κάνει είναι αληθινό. Εκείνος είναι ο μόνος στον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να βασίζονται και ο μόνος στον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να εμπιστεύονται τις ζωές τους και όλο τους το είναι. Καθότι δεν υπάρχει καθόλου εξαπάτηση στο Θεό, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι ο πιο ειλικρινής? Ναι. Φυσικά και μπορούμε. Σωστά. Παρόλο που αυτή η λέξη, στην οποία αναφερόμαστε τώρα, όταν τη χρησιμοποιούμε για το Θεό, είναι πολύ αδύναμη, πολύ εξανθρωπισμένη, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε, καθώς αυτά είναι τα όρια της ανθρώπινης γλώσσας. Είναι κάπως ανάρμοστο εδώ να αποκαλούμε το Θεό ειλικρινή, αλλά για την ώρα θα χρησιμοποιούμε αυτήν τη λέξη. Ο Θεός είναι πιστός και ειλικρινής. Οπότε, τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε αυτές τις πτυχές? Εννοούμε τις διαφορές ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο και τις διαφορές ανάμεσα στο Θεό και στο Σατανά? Μπορούμε να το πούμε αυτό. Και αυτό επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ούτε ένα ίχνος της διεφθαρμένης διάθεσης του Σατανά στο Θεό. Έχω δίκιο όταν το λέω αυτό? Μπορώ να ακούσω ένα αμήν γι' αυτό? Αμήν. Δεν βλέπουμε κανένα από τα κακά του Σατανά να αποκαλύπτεται στο Θεό. Όλα όσα κάνει και αποκαλύπτει ο Θεός είναι πλήρως εποφελή και χρήσιμα για τον άνθρωπο. Γίνονται εξ ολοκλήρου για να φροντίσουν τον άνθρωπο. Είναι γεμάτα ζωή και δίνουν στον άνθρωπο ένα δρόμο για να ακολουθήσει και μια κατεύθυνση για να πάρει. Ο Θεός δεν είναι διεφθαρμένος. Και επιπλέον, κοιτώντας τώρα τα όσα κάνει ο Θεός, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι Άγιος? Ναι. Καθότι ο Θεός δεν έχει κανένα στοιχείο της διαφθοράς των ανθρώπων και δεν έχει τίποτα το παρεμφερές ή πανομοιότυπο με τη διεφθαρμένη διάθεση των ανθρώπων ή την ουσία του Σατανά, υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι Άγιος. Ο Θεός δεν αποκαλύπτει καμία διαφθορά και η αποκάλυψη της ίδιας του της ουσίας στο έργο του είναι η μόνη επιβεβαίωση
που χρειαζόμαστε ότι ο Θεός ο ίδιος είναι Άγιος. Το βλέπετε αυτό? Τώρα, προκειμένου να γνωρίσουμε την Άγια ουσία του Θεού, ας εξετάσουμε για την ώρα αυτές τις δύο πτυχές. 1. Δεν υπάρχει καμία διεφθαρμένη διάθεση στο Θεό. 2. Η ουσία του έργου του Θεού στον άνθρωπο δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αντικρίσει την ίδια την ουσία του Θεού. Και αυτή η ουσία είναι εντελώς θετική, καθότι τα στοιχεία που κάθε τρόπος του έργου του Θεού φέρνει στον άνθρωπο είναι όλα θετικά. Πρώτον, ο Θεός απαιτεί από τον άνθρωπο να είναι τίμιος. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό? Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο σοφία. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό? Ο Θεός κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό? Δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει το νόημα και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό? Δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να δει μέσα στην ουσία των ανθρώπων, των γεγονότων και όλα τα πράγματα σύμφωνα με την αλήθεια. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό? Ναι, είναι. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι ο άνθρωπος δεν εξαπατάται πλέον από το σατανά. Δεν συνεχίζει άλλο να βλάπτεται από το σατανά, ούτε να ελέγχεται από αυτόν. Με άλλα λόγια, δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να απελευθερωθούν πλήρως από τη διαφθορά του σατανά, ώστε σταδιακά να διαβούν το μονοπάτι του σεβασμού απέναντι στο Θεό και της αποφυγής του κακού.